Ναός αθλητισμός, ζήτω Εκκλησιάρχη! Μήπως πιστεύετε! Μήπως πιστεύετε! Μενόμενος ο υπαρχηγός της οργάνωσης Χρήστος Παπάς μεταφέρεται από τα κρατητήρια της Αντιτρομοκρατικής στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων. Μπαίνοντας στο συμβατικό όχημα της Αντιτρομοκρατικής, σιδηροδέσμιος σήκωσε τα χέρια ψηλά και άνοιξε στη συνέχεια την πόρτα φωνάζοντας συνθήματα. Τον τραβούν πίσω και το όχημα ξεκινά με ταχύτητα. Περίπου 20 λεπτά κάθισε στο γραφείο του εισαγγελέα πρωτοδικών που του άσκησε ποινική δίωξη για ένταξη και διεύθυνση σε εγκληματική οργάνωση και παράνομη οπλοκατοχή. Βγαίνοντας, οι τόνοι είχαν πέσει. Μη κοτεύετε, Έλληνες. Εμείς θυσιαζόμαστε, Έλληνες, εσείς μη κοτεύετε. Ο βουλευτής επικρατείας ζήτησε και πήρε προθεσμία για την Πέμπτη, προκειμένου να ετοιμάσει την απολογία του. Φεύγοντας από τα δικαστήρια, συνέχισε και πάλι την παράσταση. Οι ιδέες δεν φυλακίζονται. Δεν φυλακίζονται οι ιδέες. Παρά 10 το πρωί, κλιμάκιο της Αντιτρομοκρατικής από τη Θεσσαλονίκη και αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ιωαννίνων παρουσία εισαγγελέα μπαίνουν στο σπίτι του Χρήστου Παπά στην περιοχή Ανατολή. Ο χώρος ελέγχεται εξονυχιστικά. Βάρος της έρευνες ρίχνεται στο υπόγειο της Μεζονέτας. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, το σπίτι του Χρήστου Παπά στην Ανατολή Ιωαννίνων θύμιζε γιαπή. Ο βουλευτής επικρατείας της Χρυσής Αυγής δεν έμενε πλέον σε αυτό το σπίτι, καθώς εδώ και ένα μεγάλο χρονικό διάστημα είχε μετακομίσει στην Αθήνα. Δεν τον είδαμε ποτέ. Ειδοποιήθηκε η Αντιτρομοκρατική γιατί σε μια πρώτη έρευνα στο σπίτι εντοπίστηκαν ένα πιστόλι 9 χιλιοστών Λούγκερ και ένα εξάσφαιρο περίστροφο Κόλτ, τα οποία κατήχε παράνομα, μια ξυφολόγχη, μια σιδερογροθιά, 75 δισκέτες, ένας ψηφιακός δίσκος CD, 4 Ευαγγέλια παλαιού τύπου για τα οποία ερευνά την πιθανότητα να εμπίπτουν στο νόμο περί αρχαιοτήτων, 2 κράνη με διακριτικά SS και σβάστικα, μπουκάλια κρασιού καινού περιεχομένου, στην ετικέτα τους απεικονίζει τον Μπενίτο Μουσολίνι να χαιρετά ναζιστικά, πλήθος βιβλίων για τους Ναζί, πάνινες ναζιστικές σημαίες και μια φωτογραφία του Χίτλερ στο πάνω μέρος της οποίας αναγράφεται η λέξη «Χρυσή Αυγή». Θεωρείται ο εκφραστής της γνήσιας ιδεολογικής πτέρυγας της Χρυσής Αυγής. Δεν έκρυβε πως είναι φιλοναζιστής και ημνητής του Χίτλερ. Γι' αυτό και κατά πως φαίνεται, η παράδοσή του στις αρχές συνοδεύτηκε από ναζιστικό χαιρετισμό. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο ο Χρήστος Παπάς να φρόντισε να παραμείνει άφαντος για πάνω από 24 ώρες, προκειμένου να συντονίσει τις κινήσεις της οργάνωσης και να εξαφανίσει πιστήρια από την εγκληματική της δράση. Σημειολογικά πάντως η παράδοση του είχε ως μη τρομοκρατίας. Μεταξύ έφτασε στη Γαδά όπως ο Δημήτρης Κουφοντίνας στις 17 Νοέμβρη, κάνοντας λόγο για πολιτική δίωξη της Χρυσής Αυγής με μοχλό τη δικαιοσύνη.